Αντίστροφα. Σε συνέχεια αυτού που έλεγα προηγουμένως, εμείς θεωρούμε ότι αυτή η εικόνα της παγιωμένης αποχής μπορεί ενδεχομένως και βάσει και δημοσκοπήσεις και της Prime να ανατραπεί με την εγκαθίδρυση τουλάχιστον σαν δυνητικό σύστημα ψηφοφορίας, της οριζόντιας ψηφοφορίας. Είδα και τις προάλλες μια έρευνα που έδειχνε ότι οι νέοι ψηφοφόροι, ιδιαίτερα αυτοί που δεν έχουν καν γραφτεί για να ψηφίσουν, σε ένα μεγάλο ποσοστό, πάνω από το 50%, θα γράφονταν και θα ψήφιζαν αν είχαν τη δυνατότητα να ψηφίσουν πρόσωπα. Μπορεί να μην μας αρέσει εμάς που είμαστε εκπρόσωποι κομμάτων να το ακούμε αυτό και να το διαπιστώνουμε, ότι πολλοί ψηφοφόροι διαλέγουν πρόσωπα και όχι πολιτικές, αλλά ίσως να είναι μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να αποδεχτούμε επιτέλους. Γιατί δεν ταυτίζεται και το πρόσωπο με πολιτικές, γιατί η εποχή του Μαντρίν έληξε. Φαίνεται ότι έχει λήξει και φαίνεται από την εικόνα. Άρα, δώστε την ευκαιρία, την εικόνα δώστε την ευκαιρία στον κόσμο. Τη πρώτη δέσμηση των καρτών που έχετε δείξει. Ότι φαίνεται ότι αυτή η ιστορία με τα κομματικά, τα περιγραφωμένα τα συστήματα, τα μαντριά όπως τα λέγαμε, τις μαντρές, τις κομματικές, έχει λήξει, αν επιστρεφτεί. Και βέβαια, αν ρωτήσετε την κοινωνία ποιον πολιτικό κίνημα στηρίζει με συνέπεια το θέμα της οριζόντιας ψηφοφορίας, θα σας πούν περισσότεροι, πιστεύω, φυσικά οι κολόγοι. Ευχαριστώ.